Η σημερινή εκδήλωση γίνεται στο πλαίσιο διαλόγου του ανεξάρτητου υποψηφίου για την Κυπριακή Δημοκρατία, κ. Νίκου Χριστοδουλίδη, με σκοπό να ακουστούν οι νέοι. Πάρα πολλοί νέοι διαθέτουν πάρα πολλά προσόντα, είναι αξιόλογα άτομα και μπορούν να αξιοποιήσουν τις δικές τους γνώσεις και εμπειρίες με απότερο σκοπό να καλλιεργήσουν καλύτερες και ευνοϊκότερες συνθήκες στην κοινωνία όπου ζουν. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ξεκάθαρη σύνδεση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με τις ανάγκες της οικονομίας μας. Και εδώ να χρησιμοποιήσω λίγο την προσωπική μου εμπειρία. Θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο θεσμός του επαγγελματικού προσανατολισμού στα σχολεία μας. Ενδεικτικά υπάρχει μια δυσμενής απόκληση μεταξύ τιμών ακινήτων, ενοικίων και μισθοδοσίας. Αυτό καθιστά αρκετά δυσανάλογη τη σχέση εξόδων και εισοδήματος. Η τεχνική κλάδη σε χώρες της Ευρωπαϊκής, σε αναπτυγμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Γερμανία, στην Ολλανδία, θεωρούνται πάρα πολύ σημαντικές. Και αν δούμε και τις ανάγκες της αγοράς εργασίας μας σήμερα, υπάρχουν πολλές τομείς που αφορούν την τεχνική εκπαίδευση, τις οποίες έχουμε ανάγκη ως κυπριακή οικονομία. Η υγειονομική κρίση, μεταξύ άλλων, έχει αναδείξει, θα έλεγα περισσότερο από ποτέ, ότι μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η νεολαία σήμερα είναι η διασφάλιση της ψυχικής υγείας των νέων. Ένα από τα μέτρα τα οποία εμείς θα ακολουθήσουμε είναι να εφαρμόσουμε, τουλάχιστον σε πρώτη φάση πιλωτικά, το θεσμό του τεχνικού γυμνασίου. Όπως υπάρχει το αθλητικό γυμνάσιο, ένας θεσμός που είναι πετυχημένος, το μουσικό γυμνάσιο, να δοκιμάσουμε το θεσμό του τεχνικού γυμνασίου. Πώς μπορεί να δοθεί βήμα στον νέο επιχειρηματία ώστε να χρησιμοποιήσει τις γνώσεις και ιδέες του στον εξυγχρονισμό του κράτους και πώς θα ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η διασύνδεση μεταξύ του ιδιωτικού τομέα και του νέου επιχειρηματία.